Ευχαριστώ, Θεέ μου, για αυτά που έβαλες και ευχαριστώ και την Υπουργό Παιδείας. Στην ιστορία, την πληροφορική για την ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον εξετάστηκαν την Τετάρτη υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Στο μάθημα της ιστορίας και της πληροφορικής εξετάστηκαν την Τετάρτη υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σύμφωνα με τους υποψήφιους, τα θέματα στην ιστορία κρίθηκαν βατά, διατυπωμένα με σαφήνεια και οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν να επιτύχουν υψηλή βαθμολογία. Στο κομμάτι της ιστορίας ήταν σχετικά εύκολο, ενώ ερώτηση παγίδα ήταν αυτή που αφορούσε την Τράπεζα της Ελλάδος. Ευτυχώς έπεσαν αυτά που διάβασα. Εντάξει, ένα θέμα ήταν σχετικά δύσκολο, μπορώ να πω. Ποιο θέμα? Το Γ1, το οποίο ήταν με την Τράπεζα της Ελλάδος. Ναι. Ήταν θέμα που έπρεπε κάποιος να το διαβάσει απ' έξω και για να απαντήσει. Και ευτυχώς όταν έκανα επανάληψη τις τελευταίες μέρες, το διάβασα. Και ήταν, δεν ξέρω, χάρηκα όταν το είδα από πάντως. Και την ώρα είπα ευχαριστώ, Θεέ μου, για αυτά που έβαλες και ευχαριστώ και την Υπουργό Παιδείας. Παρόλο που δεν τη συμπαθούσα στην αρχή. Για ποιο λόγο δεν τη συμπαθούσες? Εντάξει, ναι, λίγο είναι. Και ήταν με αυτές τις αλλαγές όλες που έγιναν. Βέβαια, εντάξει, στο τέλος με ωφέλησαν. Εντάξει, δηλαδή πήρα πίσω κάποιες απόψεις που είχα για αυτήν. Άρα έχεις γράψει πάνω από 16 σίγουρα στην ιστορία, 18, έτσι. 18 εγώ μέτρησα τις μονάδες. Ναι. Έκανα μια πρόσθεση και έβγαλα ότι γύρω στα 18 εκεί έγραψα. Εντάξει, το δέλτα θέμα ήταν λίγο καμένο, ιδιαίτερα έτσι, αλλά ήταν εύκολα. Μάλιστα. Είναι το τελευταίο μάθημα που δίνεις? Όχι. Είναι το πρώτο τελευταίο. Παρασκευή οικονομικά. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, πάνω από 18 πιστεύω. Μάλιστα. Ναι, άρα ναι. Ήταν εύκολα τα θέματα, βατά. Ήταν βατά, ναι. Ήταν βατά. Ναι, ναι. Είναι ένα μάθημα στο οποίο έτσι περίμενες ότι θα είναι εύκολο, ότι θα μαζέψεις βαθμό? Ναι. Ναι, ναι. Ήταν ένα μάθημα που ήταν σχετικά σίγουρο για μένα. Δίνεις κάποιο άλλο μάθημα στη συνέχεια? Ναι, την Παρασκευή οικονομία, ΑΟΘ. Αρχές οικονομικής θεωρίας. Και εκεί καλά πιστεύω, υπολογίζω ότι θα πάω καλά. Στην ανάπτυξη έπεσαν κάποιοι ορισμοί τώρα, κάτι παιδινή, κάτι ό,τι να είναι τώρα. Δεν θυμάμαι καν. Αλλά εντάξει, ήταν εύκολα τα πράγματα. Και τα έγραψα όλα. Και ευελπιστώ να γράψω καλά. Και αυτό. Με τις πηγές πώς τα πήγες? Πολύ καλά, τα ήξερα. Και εντάξει, χαλαρά. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση της Ανδριάνας, η οποία βρίσκεται στη θεωρητική κατεύθυνση. Τι έδινες? Ιστορία. Α, και γιατί έτσι και έτσι? Γιατί τον τελευταίο καιρό αλλάξαν λίγο τα σχέδιά μου, οπότε δεν έδωσα και τόσο βάση στην ιστορία. Η ίδια δεν προσπάθησε να γράψει καλά στην ιστορία, καθώς την τελευταία στιγμή άλλαξε το στόχο της και αποφάσισε να γραφτεί στο τμήμα εσωτερικής διακόσμησης, στο ΙΕΚ της Ξάνθης. Ναι, αποφάσισα να πάω σε ΙΕΚ αντί σε δημόσιο, άρα δεν χρειάστηκε να διαβάσω τόσο πολύ. Οπότε έγραψα ό,τι θυμόμουν όλη τη χρονιά που διάβαζα. Αυτό. Για ποιο λόγο επέλεξε τελικά η ΙΕΚ και όχι? Γιατί είναι μια ειδικότητα στο ΙΕΚ που με ενδιαφέρει περισσότερο και αν πήγαινα σε δημόσιο θα έπρεπε να είχα επιλέξει οικονομικά ή θετική. Αλλά εγώ είμαι θεωρητική και το κατάλαβα αργά. Οπότε, ναι, αποφάσισα αυτό. Ωραία, πες μας και ποια είναι αυτή η περιβόητη έτσι. Εσωτερική διακόσμηση. Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Επόμενο μάθημα που δίνεις, αν και τελείωσα. Τελείωσα. Ναι, ήταν το τελευταίο σήμερα. Τώρα δίνουν μόνο η θετική και η υγεία στην Παρασκευή χημεία, νομίζω. Ωραία. Και τέλος. Ποια πόλη έχεις επιλέξει για να σπουδάσεις? Στην Ξάνθη. Εδώ δίπλα. Αυτά. Ωραία. Καλές σπουδές λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Για τους περισσότερους μαθητές, σήμερα ήταν η τελευταία μέρα των Πανελλαδικών, σηματοδοτώντας το τέλος του Γολγοθά. Είναι το τελευταίο μάθημα που έδινες? Ναι, επιτέλους. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα βάρος ιδιαίτερη... που έχει φύγει από πάνω του. Τελευταίο μάθημα πότε? Την Παρασκευή, ΑΟΘ. Εντάξει. Εύκολο. Η θεωρία είναι λίγο δύσκολη, αλλά τα υπόλοιπα είναι ωραία έτσι. Μπορείς να γράψεις πολύ εύκολα. Θεωρείς ότι έχεις γράψει πάνω από 16? Όχι, εντάξει, είπαμε, όχι πάνω από 16. Εντάξει, τι 16. Πάνω από τη βάση, εκεί πέρα, γύρω από τη βάση, εκεί πέρα περιμένω. Και εντάξει, αυτό ήθελα κάπου εκεί να γράψω. Ωραία. Και τι θες να περάσεις? Παιδαγωγικά. Και άμα δεν πιάσω τα παιδαγωγικά, φιλόλογος. Και εντάξει, τώρα τελειώσαμε. Πάμε για κάνα μπανάκι και αυτά. Είναι το τελευταίο σου μάθημα? Ναι, ναι, ιστορία, τέλος. Ναι. Και πώς νιώθεις που τελείωσε όλο αυτό? Τι, ελευθερία τώρα πλέον και χαλάρα. Ναι, εντάξει.